Οι μεταλλουρίχοι συνάδελφοι στη Χαλκιδική δουλεύουν 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Με άφηγες συνθήκες, χωρίς να αναπνέουν καθαρό αέρα και είχαν το θράσος να τους πούν από 8ωρο να πάνε στο 12ωρο. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει ούτε μία στο εκατομμύριο. Αύξηση 20% στο βασικό μισθό, αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των τριετιών, καμία αλλαγή στις αργίες και επίσης αλλαγή βαρύτητα σε ειδικότητες και δημιουργία νέων ειδικοτήτων, κοινωνικά επιδόματα και άλλα. Ο πραγματικός Χριστός είναι η δουλειά μας. Πίσω δεν θα κάνουμε στα δικαιώματά μας. Προσπάθησε η κυρία με διάφορους τρόπους να τους πείσει. Με βία, με τρομοκρατία και με διάφορα άλλα κόλπα. Πριν από 5 μέρες προσπάθησε να φέρει εργολαβικούς εργαζόμενους το πρωί η εταιρεία Τεχνοχημική για να τους φέρει σε κόντρα να πλακωθούν μεταξύ μας. Απερίφθηκε, δεν πήγε κανείς από τους εργολαβικούς το πρωί να κοντραριστεί με τους εργαζόμενους. Το λιμάνι είναι κλειστό εδώ και 3 μέρες από τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι στη Λάρκο ως μεταλλεργάτες έχουν κάνει αγώνες πολλών ημερών και έχουν κερδίσει. Αυτό το μήνυμα λοιπόν θέλουμε να στείλουμε και στους μεταλλορίχους της Χαλκιδικής να πεισμώσουν όλο το εργατικό κίνημα. Η Ομοσπονδία Μεταλλορίχων και οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ είναι δίπλα τους και θα είναι αρρωγοί στην προσπάθειά τους. Πριν από μια εβδομάδα, σωματεία της Θεσσαλονίκης έδωσαν στους μεταλλορίχους ένα οικονομικό ποσό για τη στήριξη του αγώνα του. Οι μεταλλουρίχοι είπαν ότι προς το παρόν δεν το χρειάζονται και μαζί με άλλα λεφτά από τα ταμεία τους θα τα προσφέρουν στον αγώνα της ΛΑΡΚΟ. Υποκλινόμαστε στο ήθος τους. Και αποδεικνύεται στην πράξη το σύνθημα που βγήκε εδώ μέσα από τον αγώνα ότι ο πραγματικός χρυσός είναι η δουλειά μας, πίσω δεν θα κάνουμε στα δικαιώματά μας και θα συνεχίσουμε μέχρι και οι μεταλλορίχοι της Ελληνικός Χρυσός, μέχρι και οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ, μέχρι όλοι οι εργαζόμενοι σε κάθε χώρο δουλειάς να νικήσουμε, να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά μας και αξιοπρεπή η ζωή. Καλούμε λοιπόν την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός να καθίσει και σήμερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να υπογράψει την επικοινωνιακή συλλογική σύμβαση. Δεν θα δεχτούμε και δεν θα δεχτούμε οποιαδήποτε άλλη διασπαστική πρόταση από όποιο νόμο και από όποια διάταξη και αν βασίζονται είτε από ελληνικές κυβερνήσεις είτε από Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ενωτικός αγώνας και η αλληλεγγύη του εργατικού κινήματος θα σπάσει τον τσαμπουκά τους και ήδη τον έχει σπάσει. Οι αγώνες των μεταλλουρίχων ήδη έχουν αποτρέψει. Προχθές βγήκε απόφαση της επιθεώρησης εργασίας που πλέον λέει ότι το 12ωρο, 11ωρο συγκεκριμένο, πήγε να περάσει Τεχνοχημική μια εργολαβική εταιρεία. Δεν πέρασε. Τους έκανε παράνομο. Τώρα με το πάνω χέρι που έχουν εργαζόμενοι θα υποχρεώσουν την εταιρεία, αρέσει δεν της αρέσει, να καθίσει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Στηρίζουμε τους μεταλλουρίχους και η αλληλεγγύη είναι το όπλο των λαών, πόλεμο στο πόλεμο των καπιταλιστών.